Tell me, why have you come here? We must all cure ourselves of the entire cult of the Absolute. We traced people like you. People with parasites in their brains. All the way here from Baldur's Gate. You may just be the godsend we've been praying for. You're the same as me. You have a mind flayer tadpole in your brain. Let's try to find a solution together, before it's too late. There's a gust of weave about you, but it's a mere breeze. I need a tempest. Who am I? Your only chance of survival. You want to play the hero so badly? Fine. Let's make this interesting. We fight, we die, and we just hope that when our time comes, there is someone else to take our place. My, this place is fun. Καλησπέρα παιδιά, τσεκτικνά, ο Κώστας εδώ. Νομίζω θα σας είχα προετοιμάσει αρκετά καλά για αυτό το επεισόδιο. Τι παίζει λοιπόν, και στο σημερινό επεισόδιο τι παίζει, θα μιλήσω για το Baldur's Gate, το Baldur's Gate 3. Πρόσφατα, περίπου πριν από κανένα δύο εβδομάδες, το τερμάτισα με γραμμένες μέχρι τώρα 216 ώρες. Αλλά είναι 216 μεικτές ώρες. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι έχω το δικαίωμα, πραγματικά θέλω να συζητήσω γι' αυτό, θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Το έχω αγαπήσει, το έχω λατρέψει και έχω πολλά να πω και για το όλο feeling, για όλο αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, καταρχάς, να πω ότι στα 36 μου χρόνια και περίπου στα 17-18 χρόνια που έχω κονσόλες, ιστορίες, αγοράζω παιχνίδια μέσω Steam, μέσω οτιδήποτε, ρε παιδί μου, είναι η πρώτη φορά που αγόρασα παιχνίδι day one, και όχι μόνο day one, το αγόρασα και αγορά pre-order ένα μήνα πριν. Γενικά αυτό για μένα λέει πάρα πολλά, αλλά θα μου πεις που το ήξερες, πώς ήξερες και τι ήξερες. Λοιπόν, ξεκινήσουμε τα πράγματα από την αρχή. Γενικά ως background, για όσους με ξέρουν και όσους δεν με ξέρουν, παίζω τα πάντα. Παίζω τα πάντα, αλλά το είδος που πάντα με τραβάει είναι τα roguelike και με τραβάνε πάρα πολύ τα παιχνίδια τα οποία είναι roguelike. Δηλαδή βλέπεις τους ήρωές σου, μπαίνεις σε dungeons, κάνεις πραγματάκια. Επίσης έχω μια αγάπη για το D&D και όχι μόνο. Λοιπόν, οπότε ήμουνα πολύ, πολύ θετικά προκείμενος προς τα εκεί. Εν τω μεταξύ, εγώ είχα ένα μεγάλο καημό πάντα. Είχα ένα μεγάλο καημό και ήθελα πάντα να παίξω druid σε κανονικό D&D. Αλλά κανένας δεν με έπαιζε, γιατί πάντα ήμουνα μακριά, ήμουνα στη Λίμνο. Στη Λίμνο δεν έβρισκα, δεν υπήρχε DM ούτε για δείγμα, και αυτοί που ήταν εκεί πέρα είχαν ήδη τις δικές τους ομάδες, οπότε δεν μπορούσαν να μπω σφήνα. Ήταν μετά και η δουλειά, ήταν 1000 πραγματάκια. Οπότε δεν ήταν και το πιο εύκολο πράγμα να μπορέσω να παίξω. Ήθελα να παίξω druid. Τρελαίνομαι να παίξω druid, οπότε ήμουνα σε φάση πρέπει να βρω να παίξω. Τέλος πάντων, για να μην σας το πω λίγο. Πριν από ένα χρόνο περίπου, βασικά το είχα προσέξει το παιχνίδι από το τρέλερ του, όταν είχε πρωτοβγεί το πρώτο τρέλερ, δεν ξέρω πώς το θυμάστε. Λοιπόν, ένα πάρα πολύ όμορφο τρέλερ, πολύ εντυπωσιακό, πολύ καλό. Είχαμε συζητήσει με την παρέα μου, ρε παιδί μου, και λέγαμε για το παιχνίδι. Κάπως την πορεία το ξεχάσαμε. Αλλά πριν από κανένα χρόνο περίπου έτυχε να γίνει συζήτηση ότι το παιχνίδι ενώ είναι έτοιμο, ρε παιδί μου, το Baldur's Gate, το πάνε πιο πίσω, το τρενάρουνε, γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα με το αρχικό ζάρι, βρίσκει ένα αντικείμενο το οποίο είναι αρκετά κέριο, ειδικά για τα πρώτα level και κυρίως για την ιστορία μέχρι ένα σημείο, για να εισάγεις και άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, και θέλανε να βρούνε πώς θα καταφέρουν να το κάνουν, από όσο ξέρω και από τις κουβέντες που κάναμε, πώς θα μπορέσουν να το εντάξουν μέσα, γιατί υπήρχε πρόβλημα.
Λοιπόν, γιατί άμα διάλεγες διαφορετικό μονοπάτι, δεν μπορούσε να το βρεις. Τέλος πάντων, πέρασε γρός, το ξέχασα. Μέχρι που το καλοκαίρι καθόμουν και τερμάτισε το Skyrim ξανά. Οπότε πήρα το streamer κιόλας, εκείνη την περίοδο streamer. Πέταξε και ό,τι mod υπάρχει μέσα, μιας και έφτιαξα καινούριο PC. Οπότε ήθελα να το δοκιμάσω στο full. Ό,τι του βγάλα τα μάτια κυριολεκτικά, ό,τι mod μου άρεσε, high definition, ιστορίες, τα πάντα, όλα πεταμένα μέσα. Λοιπόν, και ήμουν σε μια φάση έτσι πολύ θετικά προκείμενος. Μεταξύ, πες να το λέω λάθος. Τέλος πάντων, μην παρεξηγείτε. Λοιπόν, και ήμουν στο mood αυτό, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, ήθελα να. Μ' άρεσε και ήθελα να παίξω κι άλλο. Γενικά έχω ένα μεγάλο χόη όταν παίζω. Γενικά πάντα παίζω ένα μεγάλο παιχνίδι. Παίζω ένα μικρό. Ένα μεγάλο. Και όταν λέω μικρό και μεγάλο, εννοώ ρε παιδί μου ένα open world. Όπως για παράδειγμα το Odyssey. Το Assassin's Creed. Μετά στα καπάκια πρέπει να παίξω ένα πολύ πιο μικρό. Για να μπορέσω να έρθω λίγο σε μια ισορροπία μέσα μου. Μετά θα παίξω. Έπαιξα το Witcher το 3. Μετά έπαιξα κάτι άλλο. Έπαιξα τα Wolfenstein που είναι λίγο πιο ήπια. Μετά θα παίξω κάτι άλλο πιο μεγάλο, έπαιξα το Skyrim για παράδειγμα, στο οποίο έχω και αυτό καμιά 240+ ώρες. Μετά έπαιξα κάτι, ήθελα να παίξω πιο μικρό, όμως η αλήθεια είναι, δεν το χάλασα και αυτό το σερί, και αυτό είναι πρώτη για μένα. Λοιπόν, είδα το Baldur's Gate και λέω, όπα το βγάλανε, δεν το είχα προσέξει τόσο καιρό στο Steam. Εν τω μεταξύ, το αγοράζω. Και για κάποιο λόγο είχα τόσο μεγάλη χαρά που το αγόρασα αυτό το παιχνίδι. Γιατί ρε παιδί μου, ήθελα να το παίξω, ήθελα να το χαρώ, ήθελα να το γευτώ. Λοιπόν. Και ήταν ακόμα σε αλφα. Βγήκε τον Αύγουστο, εγώ το αγόρασα τον Ιούλιο. Η αλήθεια είναι ότι είχα ξεχάσει και τα τρέλια, τα είχα ξεχάσει όλα. Είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου το τι, πώς και γιατί, αλλά ξεκίνησα. Εδώ και 3 χρόνια έτρεχε η Beta. Με αποτέλεσμα να μπορείς να παίξεις το πρώτο act. Έχει συνολικά 3 act το παιχνίδι. Act 1, act 2, act 3. Έπαιζες το πρώτο act, έκανες το χαρακτήρα σου, έκανα τον druid που ήθελα. Συνειδητοποίησα ότι ήταν μεγάλο fail, δεν τραβούσε. Δηλαδή, είναι αν δεν έχεις ομάδα, πάρ' τη δικό σου ρε παιδί μου και να είσαι έξω, είναι λίγο ζόριο ο druid. Όχι ότι δεν είναι εφικτό, αλλά γενικά όσοι ξέρουν. Λοιπόν, όσοι έχουν παίξει τον Baldur's Gate κυρίως, ξέρουν ότι δεν είναι και από τα καλύτερα. Εκτός και να παίζει Sport Druid και αυτό θέλει δουλίτσα. Λοιπόν, τέλος πάντων, άρχισα να παίζω. Μετά πήγα στο νησί για ένα διάστημα, οπότε σταμάτησα. Και όταν γύρισα με το καλό, βγήκε και το παιχνίδι επίσημα. Έγινε το update, άλλαξαν αρκετά πράγματα. Να σας πω την αλήθεια, έπαιξα γύρω στις 25-26 ώρες. Μπορεί και λίγο παραπάνω, πήγα στις 30. Η πρώτη μου εντύπωση ήταν ότι είχα ξετρελαθεί. Δηλαδή το πώς η προσέγγιση που είχα δεν το έχω ξαναβιώσει αυτό το σε παιχνίδι. Να έχω προσέγγιση ενός γεγονότος για παράδειγμα. Πρέπει να πάμε να πολεμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που είναι ανείς στα πρώτα κατευθείαν θα το βρεις. Πρέπει να πας σε ένα ναό. Να μην σας σποιλάρω και αυτά. Θα πας να πολεμήσεις και υπάρχει περίπτωση να μπορείς να πας από πάνω. Εγώ την πρώτη φορά πήγα από πάνω. Έχει μια τρύπα, μπήκα από πάνω. Δεν μπορούσα, μάγκωσα σε ένα δωμάτιο, δεν μπορούσα να πάω ούτε μπρος ούτε πίσω. Δεύτερη προσέγγιση, πήγα από μπροστά. Ψιλοπροχώρησα, κατά δεν τράβηξε. Δηλαδή, παίζει να έπαιξα αυτή τη μάχη πάνω από 7-8 φορές για να μπορέσω να καταλάβω γενικά. Γιατί δεν ήξερα και τους μηχανισμούς, δεν ήξερα και τους ήρωες, γενικά ήθελα λίγο να το δω. Τέλος πάντων, στο διατάφτα, ήταν τόσο μεγάλη η ποικιλία των πραγμάτων που μπορούσα να κάνω και ήταν ακόμα beta. Και είχα ενθουσιαστεί και λέω πω τώρα πώς θα πάω εγώ στο νησί ρε παιδί μου να κάνω διακοπές χωρίς PC γιατί είχα το λάπτοπ δεν έτρεχε και τίποτα το ίδιο, δεν είναι για δουλειά κυρίως. Λοιπόν, οπότε ήμουνα σε μια φάση άντε να γυρίσω να το βγάλω να κάνω, γίνεται το update, λοιπόν, οπότε ξεκινάμε. Αυτό ήταν, τέλειωσε η τέτοια, δηλαδή είχα ενθουσιαστεί μόνο να φτιάξω τον ήρωα όπως τον ήθελα. Να διαλέξω το μονοπάτι που θέλω, το τι class, τι subclass, τι θα του δώσω, τι θα του δώσω. Εν τω μεταξύ πήρα μια απόφαση να παίξω το πρώτο play, δηλαδή την πρώτη φορά που το τερματίσω, όπως θέλω εγώ, χωρίς να επηρεαστώ από build άλλων, γιατί πολλές φορές τέτοια παιχνίδια μπαίνεις στο τρυπάκι να αντιγράψεις κάποιο build από αυτά που βλέπεις στο internet, υπάρχουν πάρα πολλά. Ανοίξτε το YouTube, ανοίξτε ένα Reddit, θα τα βρείτε, είναι άπειρα.
Οπότε εγώ ήμουν σε φάση να παίξω όπως θέλω εγώ, όπως μου βγει. Στην πορεία ενθουσιάστηκα τόσο πολύ που γενικά το παλιό μου το PC το έδωσα και στον κολλητό μου τον Αντώνη, του το έκανα δώρο για να μπορεί να παίξει, γιατί δεν είχε καλό PC. Ήταν αξιοπρεπές, έπαιζε και το Baldur's Gate, έπαιζε και όλα. Οπότε το έπαιξε και αυτός. Και ήμασταν σε μια φάση, κάθε φορά που βρισκόμασταν για καφέ, ρε παιδί μου, συζητούσαμε για το τι μπορούμε να κάνουμε. Εγώ μπορώ να κάνω αυτό. Εν τω μεταξύ, εγώ ήμουνα στο πρώτο, στο δικό μου το run, ήμουνα τρομερά λεπτομερή. Ήθελα να δω όλα. Επίσης, ήθελα να πάρω το καλό το τέλος. Δηλαδή, έχει άπειρα τέλη. Μπορείς να διαλέξεις οτιδήποτε θέλεις. Και όλα, ό,τι παίξεις, ό,τι διαλέξεις, ό,τι επιλογή κάνεις, ό,τι χαρακτήρα πάρεις, ό,τι επηρεάζει το τέλος. Και τέλος πάντων, εγώ ήθελα να με το δικό μου χαρακτήρα, με το δικό μου τρόπο να το ευχαριστηθώ στο 150%. Δεν άφησα πέτρα που να μην γυρίσω, μόνο κανένα 2-3 πράγματάκια που μου ξέφυγαν μόνο. Λοιπόν, είχα στο μυαλό μου, ξέρεις τώρα το Skyrim, είχα στο μυαλό μου όλα τα Diablo, Diablo-like, οτιδήποτε έχω παίξει. Είχα το Witcher, αλλά αυτό ήταν κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω, αυτή η Larian πραγματικά οι επιλογές που σου προσφέρει, όλα τα outcome που βγαίνουν από το παιχνίδι παίζοντάς το synergy σε spell, το τι θα κάνω, πώς θα κάνω, το οτιδήποτε, πραγματικά παίζει ένας φυσιολογικός άνθρωπος με φυσιολογικό μυαλό να το έχει κάψει αν προσπαθούσε να σκεφτεί πώς θα γίνουν όλα αυτά. Λοιπόν, πραγματικά, καταρχάς σας είπα ότι είναι το πρώτο παιχνίδι που πήρα, όχι μόνο όταν βγήκε, και πιο πριν, το χάρηκα και προσπαθούσα να σκεφτώ τρόπους, έψαχνα να δω τι άλλο μπορεί αυτή η εταιρεία να μου δώσει, να τους δώσω λεφτά. Ήθελα να τους δώσω λεφτά, δηλαδή πρώτη φορά στα τόσα χρόνια χάρηκα τόσο πολύ με κάτι, το οποίο ήθελα απλά να τους δώσω κάτι πίσω. Για παράδειγμα, θυμάμαι, μπαίνω όταν γυρίζω από το νησί να αγοράσω το, έχει ένα πακέτο, νομίζω κάνει 10 ευρώ περίπου αν πας να το αγοράσεις, το οποίο είναι support στο παιχνίδι και παίρνεις κάτι, ένα ζάρι, μια εμφάνιση ζαριού και κάνα 2-3 cosmetic για το παιχνίδι, το soundtrack, κάποια τέτοια. Και λέω θα πάω να το αγοράσω και πάω να το αγοράσω και βλέπω ότι δεν με αφήνει να το αγοράσω, γιατί επειδή εγώ το είχα προαγοράσει υποτίθεται, το πήρα ένα μήνα πριν, μου το δώσανε free και είχα ξετρελαθεί και λέω έλα ρε φίλε τώρα, δηλαδή ήμουν σε φάση γιατί. Και πραγματικά σκέφτομαι τώρα, θέλω να το κάνω δώρο και στον αδερφό μου, τον ψήνω πώς και πώς να ασχοληθεί και με αυτό, να μπει στο τρυπάκι, ο αδερφός μου είναι του Minecraft παιδί, αλλά θέλω να τον βάλω στο τρυπάκι να ασχοληθεί. Και είναι γενικά, με τα χρόνια και παίζοντας πάρα πολλά παιχνίδια, γενικά παίζω και αρκετή Dota, όσοι γνωρίζετε και εμείς. Ρε παιδί μου, εντάξει, είχε περάσει το στάδιο και γενικά με την κούραση της δουλειάς, της καθημερινότητας και αυτά. Έχω ξεπεράσει το στάδιο του να χαίρομαι και να ενθουσιάζομαι. Δηλαδή, είχα μπει σε αυτό το τέλμα, ρε παιδί μου, μετά από τόσα χρόνια. Ωραία, ναι, έχω παιχνίδια και αυτά, αλλά δεν θέλω να παίξω τίποτα. Δεν χαίρομαι τόσο εύκολα. Δηλαδή, δεν θα ενθουσιαστώ. Και το Witcher το έπαιξε, ξετρελάθηκα, μ' άρεσε. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, οκ, τέλειωσα. Εντάξει, κλείστο. Γενικά, έχω παίξει πολύ ωραία παιχνίδια. Αλλά. Και μεγάλα παιχνίδια, τα έχω ευχαριστηθεί. Αλλά ήμουν σε φάση, ρε παιδί μου, τώρα θυμάμαι το Witcher, ενώ τα πήρα back to back όλα. Στο τελευταίο το DLC, το Blood and Wine, κάπου μπούκωσα. Και ενώ ήταν από τα πιο όμορφα, πραγματικά, και εδώ να είμαι δίκαιος, είναι από τα πιο όμορφα παιχνίδια που έχω παίξει. Και το DLC αυτό ήταν τρομερό setup στον κόσμο. Και μετά από τόσο Witcher είχα μπουκώσει λίγο, δεν τραβούσε η ομάδα. Δηλαδή υπήρχαν σημεία στα οποία το ράσαρα μόνο και μόνο για να. Δεν άφησα. Γενικά έχω ένα θέμα να μην αφήνω τίποτα ερωτηματικό. Το δικό μου το CD χτυπάει εκεί. Δεν θέλω να βλέπω ερωτηματικά στο παιχνίδι για Quest και τι θα το κάνω όλα. Αλλά αν παξι κουραστώ, μπορεί και να τα αφήσω. Γενικά άφησα πολύ ελάχιστα. Έφυσα ένα-δύο, αλλά ήμουν με την ψυχή στο στόμα. Λέω άντε το τελειώσω να τερματίσω. Αυτό όμως με τον Baldur's Gate δεν το ξαναβιώσει. Δηλαδή. Γενικά έπαιζα και χαιρόμουν. Μου ξαναθύμισε να σας φέρω τώρα στο μυαλό, στο προσκήνιο, δεν ξέρω πώς το έχετε παίξει, το Mass Effect το 2. Γενικά το 2009 ήταν μια πολύ όμορφη χρονιά και θυμάμαι τότε ήμουνα φοιτητής, είχα πέμπτο έτος, βασικά τέταρτο προς πέμπτο έτος ήμουνα και τότε είχα αναγκαστεί να φύγω από τη Θεσσαλονίκη και είχα πάει στην Καβάλα. Έμεινα με τον αδερφό μου και ερχόμουν στη Θεσσαλονίκη και δεν εξετάζεις. Και τότε είχα ένα λαπτοπάκι, ο αδερφός μου είχε πάρει ένα λαπτοπάκι με μια RTX, ήταν με 512 GB RAM, σκεφτείτε. Λοιπόν, και τότε ήταν τα πρώτα gaming laptop που μπορούσε να πει κάποιος.
Λοιπόν, και που μπορούσε να πει σαν gaming laptop. Ως gaming laptop. Laptop, sorry, τέλος. Λοιπόν, και παίζαμε το Fallout το 3 μόλις είχε βγει, το οποίο το παίξα πειρατικό, δεν σας το κρύβω, άσχετα με το πήρα 15 φορές μετά από τότε, αλλά το πρώτο run το κάνω πειρατικό, και το Mass Effect το 2, και αυτή η χαρά του Mass Effect το 2, δηλαδή αυτό το συνέστημα, επειδή στο Mass Effect το 2 εσύ το έχετε παίξει, παίρνεις το διαστημό πλοίο σου, είσαι το Normandy, είσαι ο Shepard, εγώ είμαι ο Desperagon Shepard, τέλος πάντων, ναι, και κάνεις quest για να μαζέψεις companions, και τα companions αυτά ανάλογα με το πώς θα τα διαχειριστείς στο τέλος, πας στην τελική μάχη και μπορεί κάποιος να σου πεθάνει. Και εγώ θυμάμαι είχε γίνει τότε, έκανα ένα ρομάνς με τη Μιράνα, Μιράντα, πώς τη λέγανε, Μιράντα νομίζω τη λέγανε, και την άλλη η οποία ήταν με το μαλλί το κοντό, και αυτές γενικά το παιχνίδι δεν μου άφησε, είχε ένα διάλογο κλειδωμένο και δεν μπόρεσα να πατήσω διπλωματική λύση, γιατί έκανα διπλό ρομάνς και κάπου τσακωθήκαν αυτές. Και η κοπελίτσα, η δεύτερη που είχα, πραγματικά δεν θυμάμαι όλο το στυλ, αλλά δεν θυμάμαι το όνομα. Στο τέλος, όταν έκλεινε η πόρτα, γιατί περνούσε, έκλεινε μια πόρτα, περνάει μια σφαίρα και την σκότωσε. Και ήμουν σε φάση. Δηλαδή τα συναισθήματα που μου είχε δώσει το Mass Effect το 2, τα είχα. Δηλαδή δεν το έχω βιώσει σε άλλο παιχνίδι. Τόσα χρόνια, τόσα παιχνίδια που έχω παίξει, έχουν ενθουσιαστεί με το. Άπειρα παιχνίδια. Αλλά ήταν, ξέρεις, ήταν οι πρώτες μεγάλες μου εμπειρίες με τόσο ωραία παιχνίδια. Τέλος πάντων, και αυτή η χαρά, αυτό το κέφι, αυτά τα συναισθήματα να νοιάζουν για τα companions που έχω μαζί μου, να ξέρω την ιστορία του καθενός, να θέλω να ικανοποιήσω κάθε τους επιθυμία μέσα στο παιχνίδι και να τους σετάρω όπως θέλω για να μπορέσω να είμαστε μαζί παρέα, να παίζουμε με τα... Ήμουν σε φάση, δεν το ξανανιώσει. Δηλαδή, αυτό το παιχνίδι, τα συναισθήματα που μου προσέφερε είναι τρομερά και μου θύμισε πολλά πράγματα από το παρελθόν. Μου ξύπνησε αναμνήσεις, δηλαδή αυτό το ενδιαφέρον, αυτή την αγάπη για τους χαρακτήρες που παίζω, και ειδικά όταν βρισκόμασταν και με τον κολλητό μου που τα λέγαμε πολλές φορές και κάναμε τις κουβέντες μας, ρε παιδί μου, τι έκανε εγώ, τι έκανες εσύ, ήταν κάθε φορά συζητούσαμε και το κλασικό η ατάκα του είναι σαν να παίξουμε διαφορετικό παιχνίδι, σαν να παίζουμε διαφορετικό παιχνίδι, δηλαδή άλλα έκανα εγώ, άλλα έκανε αυτός. Αυτός ήταν λίγο στο πρώτο ράστο, λίγο πιο γρήγορος, λίγο πιο τσαπατσουλέ, εγώ ήμουν λίγο πιο μεθοδικός. Μετά έκανε και δεύτερο ραν. Το τερμάτισε αυτός, εγώ δεν το είχα τερματίσει ακόμα. Αυτός το τερμάτισε στις πόσες ώρες, εγώ είχα τις διπλάσιες ώρες και δεν το είχα τερματίσει ακόμα. Και ήμουν σε φάση, ξέρεις, είναι αυτό, το συζητούσαμε, πώς θα γίνει η μάχη. Μου κάνε μερικό spoiler. Εντάξει, μετά από ένα σημείο, εντάξει, δεν έχει νόημα, αυτός όλος ξέρεις τι παίζει. Λοιπόν... Μου λέγε έγινε αυτό, έκανα αυτό. Σε αυτή τη μάχη πρόσεξε αυτό. Εγώ του λέγα έκανα αυτό, έκανα αυτό. Πήγα, βρήκα το σπαθί του Μπάλντουραν και το κράνος του Μπάλντουραν. Πάλεψα με τον δράκο, αυτός δεν είχε πάει ακόμα. Του λέω πώς να πας. Και γενικά δίναμε συμβουλές ένα στον άλλον. Είναι αυτό το ωραίο κομμάτι. Λοιπόν, γενικά το. Επίσης μου βγήκε αυτό το αποθυμένο του να παίξω D&D. Πολύ πιο ήπιο από το να παίζα D&D με παρέα, βέβαια. Φυσικά εντάξει, δεν συγκρίνονται οι εμπειρίες. Αλλά μου βγήκε ο καημός του να παίξω D&D και χάρηκα, γιατί έκανα αυτά που ήθελα, έκανα τις βλακίες που ήθελα. Συνειδητοποίησα γενικά το παιχνίδι, αυτό είναι τρομερό, αρκεί να έχεις καλό position, δηλαδή να παίρνεις καλή θέση. Αυτό συνειδητοποίησα παίζοντάς τους, αυτό συνειδητοποίησα σε όλο το run που έκανα. Όλη η ιστορία είναι το position και το πώς θα διαχειριστείς κάποιες καταστάσεις. Οπότε, γενικά... Νομίζω το έχω πιάσει απ' έξω, δεν ξέρω αν σε έχω τραβήξει το ενδιαφέρον με τα συναισθήματα που προσπαθώ να εξωτερικεύσω για αυτό το παιχνίδι, αλλά όπως έχετε καταλάβει το έχω αγαπήσει. Λοιπόν, η Larian, αυτή η εταιρεία, η πολύ καλή εταιρεία που πραγματικά, δεν ξέρω, ειλικρινά σας το ξαναλέω, θέλω να τους δώσω λεφτά. Είναι η πρώτη φορά που θέλω να δώσω λεφτά σε κάποιον έτσι... Δηλαδή με streamers που αγαπάω, με άτομα που παρακολουθώ, με παιχνίδια που έχω παίξει. Δεν ήθελα ποτέ τόσο πιο εύκολα και πιο γρήγορα να δώσω λεφτά σε κάποιον. Παρακαλώ, να βγάλουν κάτι να το ξαναπάρω. Δηλαδή, τώρα σκέφτομαι να πάρω την συλλεκτική. Την συλλεκτική, πώς λέγεται. Υπάρχει μια έκδοση που βγήκε για το PlayStation το 5. Στο PlayStation δεν θα θέλω να το παίξω, είναι η αλήθεια.
Θέλω να πάρω για PC που έχει το βιβλίο, έχει κάποια ζάρια και αυτά. Και μετανιώνω που δεν έδωσα λεφτά για να αγοράσω την Collectors όταν βγήκε. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, αυτό είναι λεπτομέρεια. Είναι επίσης η πρώτη φορά που μετανιώνω τόσο πολύ που δεν αγόρασα μια Collectors. Που έχω πει δεν θέλω να ξαναγοράσω Collectors, οπότε έχω σταματήσει την ιστορία με τα Collectors. Αλλά αυτή θα ήθελα να την αγοράσω. Λοιπόν, και το παιχνίδι αυτό η εταιρεία πραγματικά. Βγήκε όχι από το πουθενά. Εντάξει, ξέραμε 3 χρόνια ρε παιδί μου. Τώρα θα είναι χαζομάρα να πεις ότι βγήκε από το πουθενά. Η Larian με το Divinity. Τα έχω και το Divinity 1 και το 2. Το 3 νομίζω. Το 3 το τελευταίο δεν έχω. Έκανε τρομερή. Εν τω μεταξύ το αστείο είναι για να σας πω λίγο. Όταν έπαιζα Skyrim, έβαζα στο πλάι βίντεο και έβλεπα διάφορα documentaries από παλιές εποχές gaming και. Και ένα από αυτά ήταν, μιλούσε για το πώς κατάφερε η BioWare λεγόταν η εταιρεία και κάποιες άλλες εταιρείες που είχαν ασχοληθεί με το κομμάτι του το RPG ρε παιδί μου, του role playing game και αυτά, ενώ κάναν ωραία παιχνίδια, πώς καταφέραν να το λούσουν μετά από ένα σημείο, δηλαδή μετά το Dragon Age το 2-3 τι βγήκε που φέλερ και η BioWare τελείως. BioWare είχε βγάλει το Mass Effect αν δεν κάνω λάθος παράλληλα μαζί με το τέτοιο, γι' αυτό σας λέω είναι. Και ήμουν σε φάση, ξέρεις, είχα μπει πολύ στο κλίμα. Πρώτη φορά ζωή μου είχα μπει τόσο βαθιά στο τέτοιο. Και έκατσε καπάκι το Baldur's Gate. Και η Larian πραγματικά, η εταιρεία αυτή, έχει κάνει τρομερή δουλειά. Έχεις τόσες άπειρες επιλογές με το που ξεκινήσεις το παιχνίδι, το οποίο διαλέγεις τι κλάσεις θες να παίξεις, να είσαι priest, θες να είσαι sorcerer, wizard. Στο πρώτο run έπαιξα druid. Δεν πολύ εντυπωσιάστηκα, δεν με τρελάθηκα τόσο, γιατί κατάλαβα ότι είμαι πολύ αδαής για να μπορώ να διαχειριστώ τον Druid εγώ προσωπικά, όσο και να ήθελα. Μετά έπαιξα Warlock που μου άρεσε πάρα πολύ. Επίσης, όσοι το παίξετε, να διαλέξετε. Καλά, καταρχάς θα βρείτε το πρώτο μενταγιόν που θα βρείτε, το πρώτο σοβαρό μενταγιόν που θα βρείτε, μάλλον. Θα σας επιτρέπει να μιλάτε με τους νεκρούς που το λάτρεψα και αυτό. Μπορούσες, όπως ήταν ταινία, θυμάμαι, είχα δει και την ταινία το καλοκαίρι, πότε την είχα δει πέρυσι, δεν θυμάμαι. Που μπορούσες και έκανες animate τα πτώματα και ρωτούσες 5 ερωτήσεις. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα και μέσα στο παιχνίδι και το είχα λατρέψει γιατί μου άρεσε αυτό. Μπορείς να μάθεις πληροφορίες και να διαχειριστείς τις ερωτήσεις που ρωτάς στους πεθαμένους, υποτίθεται να ζούσουν πληροφορίες για quest και αυτά. Υπάρχουν επιλογές να. Ας πω λίγο τα κλάσσα, να σου πω και τι επιλογές υπάρχουν. Και υπάρχει άλλο ένα το οποίο είναι να μιλάς με τα ζώα. Το οποίο και σαν Warlock το είχα ξεκλειδώσει. Μπορείς ως Druid είναι basic αυτό. Γενικά αυτά τα δύο κάντε τα. Να μιλάς με τα ζώα και να μπορείς να μιλάς με τους νεκρούς δίνει πολύ μεγάλο βάθος. Μόνο αυτά τα δύο πάνε την ιστορία σε άλλο level. Και μπορείς να παίξεις Bard, να παίξεις Βάρδος. Θυμάμαι τον Βάρδο από το Χαϊάτε. Anyway. Λοιπόν, μπορείς να παίξεις Bard, μπορείς να παίξεις οτιδήποτε. Παίξα Warlock, ξαναλέω, και μ' άρεσε. Μπορείς να παίξεις και άλλα class, μπορείς να διαλέξεις το μονοπάτι από τον καθένα. Γενικά έχει άπειρες επιλογές να φτιάξεις το χαρακτήρα σου. Και ένα από τα πράγματα που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι όταν παίζαμε εμείς προς το δεύτερο μέρος, βάλανε το να μπορείς να πειράξεις το χαρακτήρα σου και πιο μετά. Δηλαδή, μέσα στο παιχνίδι, όταν πας στο camp σου, εκεί που τελειώνει η νύχτα σου, άμα θες να βγάλεις τη νύχτα για να κάνεις reset το long rest σου και τα μεγάλα spell σου ή οτιδήποτε έχεις, έχει ένα καθρέφτη και μπορείς να αλλάξεις το χαρακτήρα. Συζητούσα με τον κολλητό μου πόσο ωραίο είναι αυτό, γιατί ας πούμε στο πρώτο, δεύτερο act, η φάση είναι έπαιξες. Και μετά, ρε παιδί, μετά από όλα αυτά, του έλεγα, ξέρεις κάτι, εγώ μπήκα και έβαλα τον ήρωά μου και του έδωσα κι άλλα σημάδια. Και λέω, ρε, εσύ πέρασε όλο αυτό το. Τόσες μάχες, τόσους πολέμους, τόσο. Πραγματικά τόσες μάχες, δηλαδή τόσους εχθρούς. Και του έβαλα και άλλα σημάδια στο πρόσωπο, για παράδειγμα. Του άλλαξα κάποια χαρακτηριστικά. Τον δείχνω πιο ταλαιπωρημένο, λίγο πιο. Και ήταν τρομερό, γιατί σου δίνει την επιλογή να μπορέσεις το χαρακτήρα σου, μόνος σου, όπως γουστάρεις βέβαια, να τον διαχειριστείς και να το φτιάξεις εμφανισιακά όπως θέλεις. Δηλαδή δεν έχει στόψη αυτό. Και είναι από τα πράγματα που λατρεύω σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά οι επιλογές που έχεις και ξεκινάς, ρε παιδί, με το παιχνίδι, βρίσκεις πράγματα και από το πρώτο δευτερόλεπτο οι επιλογές που θα κάνεις μετράνε μέχρι το τέλος. Λοιπόν, τόσες επιλογές, τόσο τέτοιο. Έχει. Καλά, επίσης αυτό που με εντυπωσίασε πάρα πολύ είναι ότι βρίσκεις σιγά σιγά στο πρώτο act με το που βγεις, γίνεται τα περιστατικά τέλος πάντων που γίνονται και καταλήγεις ένα μέρος στο οποίο ξεκινάς και μαζεύεις κομπάνιο. Και πίστευα στην αρχή δεν ήξερα και νόμιζα ότι, α, οκ,
Νόμιζα ότι έπαιζα solo, αλλά τελικά μαζευτήκαμε 4-5 άτομα και μετά όταν έβρισκα κι άλλους και τους ήθελα, τους έστειλα να παίζω στο camp. Την πρώτη φορά λοιπόν που το έπαιξα ήταν λίγο χαζός αυτό, λίγο μην μπάζει, δεν καταλάβαινα τι κάνει ο καθένας. Μετά στο καλό μου το run, δηλαδή στην beta δεν το ψηλόνιωσα, στο καλό μου το run το μεγάλο, τους διαχειρίστηκα διαφορετικά. Μάζεψα τα κομπάνιον. Έχεις άπειρα κομπάνιον, στο οποίο έχει τη δική του ιστορία. Και επίσης έχει πάρα πολύ ρομάνς. Πάρα πολύ. Πρώτη φορά σε παιχνίδι τόσο. Πίστευα ότι είχα παίξει το Assassin's Creed το Odyssey τότε. Και έλεγα πραγματικά κάνεις φλερτ με το οτιδήποτε. Μέχρι πρώτα το Baldur's Gate και με διαψεύσε. Λοιπόν, πραγματικά έχει άπειρες επιλογές. Μπορείς να πας με τα πάντα. Αλλά έχει περιορισμούς. Και αυτό είναι τώρα. Δεν θα σας πω λέω τι περιορισμούς έχει. Εγώ διάλεξα να κάνω ρομάνς με τη Σάντοχαρτ. Αν και προσπάθησα και με τη Λαϊζέλ, είναι δύο ηρωίδες εκεί μέσα. Αλλά φεϊλάρα με την Λαϊζέλ, γιατί δεν μπορούν να μοιραστούν ένα τέτοιο. Οπότε, ας πούμε, θα το δείτε. Ήταν αρκετά εντυπωσιακό, θα έλεγα. Μπορείς να κάνεις ρομάνς με άντρες χαρακτήρες, όπως θέλεις το παίξεις. Είναι η κλασική σκηνή με την αρκούδα, αν και αυτό έρχεται πιο μετά. Δηλαδή, προσπατάει πολύ το παιχνίδι. Αυτό που είχε εντυπωσιάσει είναι ότι τα reviews. Λοιπόν, όλοι είχαν ενθουσιαστεί. Όμως, εγώ αυτό που κατάλαβα στην πορεία, ενώ το παιχνίδι είναι τρομερό. Από ό,τι κατάλαβα, περισσότεροι βιαστήκανε να κρίνουν ειδικά το τελευταίο act. Έχει τρία act. Το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο. Το πρώτο είναι στην πρώτη περιοχή που προσγειώνεσαι, τέλος πάντων, θα το δείτε παίζοντας το. Το δεύτερο είναι στο Underworld, στο Underdark βασικά και λίγο στους πύργους, στους Twin Towers, θα το δείτε και αυτό. Και το τελευταίο κομμάτι είναι στο Baldur's Gate επίσημα, γι' αυτό λέγεται και Baldur's Gate. Και πας και παίζεις εκεί πέρα. Οι περισσότεροι λέγανε ότι το act είναι τρομερό. Το act 2 είναι καλό, εντάξει. Και το act 3 για κάποιο λόγο δεν τους άρεσε καθόλου. Λέγανε ότι είναι μικρό, είναι τόνο, είναι τάλο. Και με σε φάση και σκεφτόμουν. Πώς? Δηλαδή το act 3 είναι όσο τα άλλα δύο μαζί και άλλο τόσο. Δηλαδή το τελευταίο έχει πολλά, πάρα πολλά quest, έχει πάρα πολύ μεγάλη πολυπλοκότητα, πάρα πολλές μάχες, έχει πάρα πολλά πράγματα. Είσαι σε πόλη όμως, έτσι δεν είσαι έξω. Έχει πάρα 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 πολλά. Δηλαδή έπαιζα και σκέφτεται, έπαιξα γύρω στις 40 ώρες έπαιξα το πρώτο act. Γύρω στις 60 ώρες, μπορεί και 50 ώρες έπαιξα το act 2 και το act 3 το έπαιξα κοντά στις 100 ώρες μου βγήκε. Βασικά 100, 80, εκεί μέσα. Δηλαδή έπαιξα πολύ περισσότερο και από τα δύο act μαζί. Λοιπόν, και τέλος πάντων, αυτό το παιχνίδι πραγματικά, όσο είσαι στο mood του D&D, παίξτε το. Δώστε τα λεφτά, μην το πάρετε με έκπτωση. Μην πάτε πραγματικά. Εντάξει, θα μου πεις τώρα μπορώ να το πάρω με κλειδί ή με οτιδήποτε με το άλλο. Πάρτε το κανονικά. Δηλαδή, είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που πιστεύω ότι ένα παιχνίδι αξίζει και μια εταιρεία. Γενικά λέμε να υποστηρίξουμε τις εταιρείες και αυτά. Τη συγκεκριμένη εταιρεία αξίζει να την υποστηρίξεις. Αξίζει να τα δώσεις τα 60 ευρώ σου και πιστέψτε με, θα παρακαλάτε μετά από λίγο μέσα σε αυτό το mood να δώσετε κι άλλα. Πιστέψτε με σε αυτό. Αν είστε σαν και εμένα, δηλαδή θα λέτε κι εσείς. Λοιπόν, έχει, δεν ξέρω, εν τω μεταξύ τόση ώρα λέω και νιώθω ότι δεν λέω τίποτα για το παιχνίδι, γιατί θέλω να σας σποιλάρω όσοι δεν το έχετε παίξει, αλλά αυτό μου έκανε να ξανανιώσω πάλι όπως όταν ήμουν παιδί, ρε παιδί μου, πώς όταν ήμουν πιο μικρός, πιο αθώος, λίγο που έβλεπα οτιδήποτε και ενθουσιαζόμουν τρελά. Μου ξανάφερε τη χαρά, νοιάστηκα για τους χαρακτήρες μου, ακριβώς το ίδιο πράγμα και σε κάποια σημεία μοιάζει και αυτό. Όπως τα companions που σας έλεγα για το Mass Effect το 2, νοιάζεσαι και για τα companions σου και θες να μέχρι το τέλος να προχωρήσεις, να τους έχεις όλους μαζί παρέα και αυτό ανταμείβεται. Δηλαδή εγώ έκανα το καλό, το πολύ καλό τέλος, ίσως το καλύτερο, τους έσωσα όλους. Δεν έχασα κανέναν, μόνο έναν έχασα και αυτό, όχι companion. Είχα δει ένα NPC το οποίο ήθελα να το έχω μαζί. Έρχεται σαν support στο τέλος μαζί σου στην τελική μάχη. Γιατί έχει τα companions και έχει κάποια supporter. Λοιπόν, είχα όλα τα supporter εκτός από έναν, ένα mind flayer, το οποίο είχα, το είχα βρει στο Underdark. Και τέλος πάντων γίνεται μια αποστολή με ένα υποβρύχιο. Πρέπει να κατεβεί σε μια υποβρύχια βάση. Έχει τα πάντα. Έχει υποβρύχιες βάσεις, υπόγειες βάσεις, μοναστήρια, ό,τι φανταστείτε. Λοιπόν, και έτσι όπως είσαι στην υποβρύχια βάση αυτή τέλος πάντων,
Δεν τον είδα. Είτε μετά, ήταν το μόνο πράγμα το οποίο με λίγο με έκανε, γιατί ήταν με time, είχες 5 γύρους ή 6 γύρους, 6 γύρους νομίζω, να 6 turns, γιατί είναι turn-based το παιχνίδι, είχες 6 γύρους να μπεις και να το σώσεις. Και να σώσεις τέλος πάντων κάποιον άλλον και μαζί για όσους μπορούσες. Και ήταν και αυτός εκεί. Και ήμουν σε φάση, λέω, γιατί το κατάλαβα μετά. Όταν είχα βγει, είχα προχωρήσει και δεν μπορούσα. Γιατί μετά από ένα σημείο, όταν έχεις αυτό, όταν παίξεις, δεν μπορείς να ξαναγυρίσεις πάλι πίσω. Θα μπορούσα να φορτώσω save, αλλά σκεφτόμουν τι έπρεπε να κάνω μετά ξανά και απελπιζόμουν. Δηλαδή, μετά από 20 ώρες το κατάλαβα περίπου. Ήμουν σε φάση. Δεν έχω αντοχή, θα το ξανακάνω 20 ώρες το άλλο τα υπόλοιπα. Γιατί ήθελα πολύ ψάξιμο. Η αλήθεια είναι, ειδικά το Act 3 είχε άπειρο ψάξιμο. Ειδικά από τη δικιά μου πλευρά. Και επειδή ήθελα να τα φέρω τα πράγματα όπως τα έφερα, ναι, είχε. Και επίσης είχε κάποιες μάχες. Και έχει πάρα πολύ απολαυστικές μάχες. Στις οποίες έπαιζες ξανά και ξανά και ξανά μέχρι να τις κερδίσεις. Γιατί κάποιες μπορεί να πέθανες ή οτιδήποτε. Και σε ξαναφόρτωνε. Λοιπόν. Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι τα mechanics του είναι καλοφτιαγμένα. Το ότι υπάρχουν bugs, υπάρχουν bugs. Προφανώς και υπάρχουν bugs. Το καλό είναι η εταιρεία από το πρώτο δευτερόλεπτο είναι από πάνω και το διορθώνει συνέχεια. Και συνέχεια προσθέτουν πράγματα. Και σας ξαναλέω, ανταμείβει το παιχνίδι όπως θα το παίξεις. Γιατί στο τέλος, για παράδειγμα, έχεις ένα cutscene στο οποίο είναι όλοι μαζί. Εγώ διάλεξα αυτό που διάλεξα τέλος πάντων. Και μιλάνε όλοι μαζί, ρε παιδί μου. Άλλη, έχει τη βλάκα. Και στο τέλος, αφού τελειώσεις, γίνεται μια μάζοξη σαν ένα πάρτι. Γιατί συζητούσαμε με τον κολλητό μου και λέγαμε, πόρε, έπαιξες. Ας πούμε, δεν έχετε να σκεφτείτε απορία. Παίξτε το Assassin's Creed το 2. Δεν θα θέλετε να δείτε τι έγινε με τον Edge, ότι τώρα μετά. Μετά ήρθε το Brotherhood. Όπου είδες τι έγινε λίγο μετά. Μετά λες, και τι έγινε μετά, τι να συνέβη. Α, ήρθε το 3. Δηλαδή, παίζεις κάποιο τρόπο, παιδί μου, δεν θες να δεις χαρακτήρες που πέρασες, ας πούμε. Έπαιξα τόσο πολύ. Τι συνέβη σε αυτούς τους χαρακτήρες. Και μετά, τέλος πάντων, σαν επίλογο, το βάλανε μετά αυτό. Έρχεται, μαζεύονται όλοι σε ένα πάρτι. Μια μάζοξη, ρε παιδί μου, να κάνουν ένα feast, να το γλεντήσουν. Και μιλάς με τον καθένα από αυτούς. Και σου λένε τι έκανε ο καθένας όλο αυτόν τον καιρό, πόσο τον άλλαξες. Αν κατάφερες τον αλλάξεις ή όχι. Γιατί μπορεί και όχι. Λοιπόν, τι έκανε, και είσαι σε φάση αυτό, τόσο μεγάλη η ολοκλήρωση. Δηλαδή, το τελειώνεις και λες, αυτό το παιχνίδι πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο έχω παίξει εδώ και χρόνια. Και λες, θα μπορούσε να γίνει καλύτερο αυτό το πράγμα. Και αφού το τερματίσεις, μετά συνειδητοποιείς, εγώ το συνειδητοποίησα έγκαιρα, γιατί ο κολλητός μου για πράγμα το τερμάτισε και δεν είχε μπει αυτό ακόμη, έγινε μετά σαν update. Και μετά συνειδητοποιείς ότι, έχω κι άλλο, κι άλλο, τι. Μαζευόμαστε και τα λέμε όλοι μαζί παρέα. Σε φάση και λες. Είναι αυτή η ηθική ικανοποίηση. Δεν ξέρω αν το νιώθεις σε παιχνίδια. Δηλαδή το παίζεις και νιώθεις ηθικά δικαιωμένος. Νιώθεις ότι μπορώ να τα αφήσω τώρα και να πάω. Εν τω μεταξύ, εγώ θέλω να παίξω κι άλλα run τώρα. Το επόμενο στάδιο είναι. Γιατί έχει το ωραίο, μπορείς να παίξεις. Να κάνω εγώ ένα χαρακτήρα, να κάνει ο κολλητός μου ένα χαρακτήρα, ένας φίλος μας άλλος ένα χαρακτήρα και να μπούμε όλοι μαζί παρέα και να είμαστε οι τέσσερις μας πάρτι, ρε παιδί μου, και να είμαστε κανονικά, να κάνουμε τα ίδια γεγονότα, αλλά ξέρεις, έχει πλάκα να παίζεις τις μάχες και να είσαι μαζί με τους τέσσερις φίλους σου και να κάνεις D&D. Αυτό το D&D που θα κάνεις από κοντά pen and paper στο τραπέζι, θα μπορέσει να το κάνει να δει τι μάχε. Δηλαδή, α πούμε, συζητούσα με τον κολλητό μου και μου λέει η κοπέλα του για παράδειγμα, και μου λέει και αυτή, ότι παίζουν D&D. Κάνουν μια φορά την εβδομάδα, κάθε δύο εβδομάδες πότε παίζουν, όποτε μπορούν, παίζουν D&D. Και κάτσανε και φτιάξανε το χαρακτήρα έτσι όπω τον φανταζόταν, α πούμε, η κοπέλα του κολλητού μου, το χαρακτήρα της που έπαιζε στο D&D, τον έφτιαξε ακριβώς όλο ίδιο στο παιχνίδι. Και είναι αυτό το ωραίο. Δηλαδή, αν είσαι στο mood, αν είσαι στο χώρο, μόνος προορισμός είναι η φαντασία σου, τίποτα άλλο. Λοιπόν, τα mechanics του είναι καλά. Το τι, ονομαστε, λέω τα καλά, αλλά και τα αρνητικά που έχει για μένα είναι πάρα πολύ λίγα. Το μεταξύ εντυπωσιάστηκα, γιατί το κράξα, καταρχάς όταν πρωτοβγήκε, πρώτη φορά το έχω δει αυτά τόσα χρόνια. Βγαίναν developers και κατηγορούσαν την εταιρεία που το έφτιαξε τη Larian και τους developers της Larian
ότι βάζουν τον πύχη ψηλά και εμείς δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε και το ένα και το άλλο. Και ήμουν σε μια φάση και έπαιξε πάρα πολύ λάσπη, πάρα πολύ λάσπη. Στο οποίο το χαζό είναι ότι αυτό είναι ότι στα ελληνικά μέσα δεν μίλησε κανένας γι' αυτό. Δηλαδή το περάσανε στον ντούκο και ό,τι έχω δει για το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι επικάλυψη. Λοιπόν, έπεσε τρομερή λάσπη από όλα τα μέσα για το συγκεκριμένο. Και είναι η πρώτη φορά που σκεφτόμουν και λέω, ρε παιδί μου, μια φορά, γιατί αυτό που έκανε η εταιρεία αυτή με το συγκεκριμένο παιχνίδι, μέσα στο βάλτο του τι γίνεται, της αρπαχτής, του βγάζουμε παιχνίδια, είμαι τελείς, τα DLCs, όλα αυτά, ήταν η Σάντα Μόνικα με το God of War, την οποία την εκτιμώ αφάνταστα για αυτό που έχει κάνει και την υποστηρίζω και αυτή την πάρα πολύ. Αλλά μετά ήταν η Larian, είναι ακόμα πιο ψηλά για μένα μετά τη Σάντα Μόνικα και πριν από τη Σάντα Μόνικα, μπορώ να πω. Μετά, μέσα σε όλο το χάμο, βγαίνει η εταιρεία και δείχνει το σωστό δρόμο. Και αντί να πούμε, ωραία, ας το κάνουμε κι εμείς, ας προσπαθήσουμε, θα αρχίσει να κατηγορήσεις γιατί το κάνει καλύτερα και μας χαλάει τη δουλειά. Και μου φάνηκε πολύ χαζό όλο αυτό. Και στα μάτια μου ανέβηκε πολύ περισσότερο η εταιρεία και το team και όλο αυτό. Εν τω μεταξύ, είχα δει κάποια ντοκιμαντέρ για το πώς τη φτιάξανε. Έχω κάνει βιβλιαράκι από τον Divinity το οποίο λέει πώς έγινε, τι έγινε, και αυτό διάβασα και αυτό. Λοιπόν, και μετά γίνονται τα βραβεία για το Game of the Year και το κερδίζει, βγήκε Game of the Year και τέλος. Και το κατηγορούσαν από το Spider-Man, όσοι παίζανε Spider-Man 2, το οποίο είναι τρομερό παιχνίδι το Spider-Man 2, αλλά άμα το συγκρίνεις με το τι έκανε το Baldur's Gate και τι καινοτομίε έφερε και το πού πήγε το παιχνίδι. Δηλαδή, έχω παίξει πάρα πολλά τέτοια παιχνίδια στο στυλ. Σαν αυτό δεν έχω ξαναπαίξει άλλο. Δηλαδή, πραγματικά για μένα είναι δεκάρι καθαρό και αν μπορούσα να βάλω και παραπάνω θα το έβαζα. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Καινοτομίε. Έφερε μηχανισμού πάρα πολύ όμορφου μέσα στο παιχνίδι. Έφερε αλληλεπίδραση. Έφερε άπειρα outcomes. Πρώτη φορά στα τόσα. Πίστευα ότι παίζε σε ένα Dragon Age, έπαιζε σε ένα Mass Effect, έπαιζε σε ένα. Και λες, πω, έχω άπειρες επιλογές, δεν ξέρω τι να διαλέξω. Γιατί θυμάμαι και όταν φτιάχνανε το Dragon Age, το Dragon Age φημιζόταν για το πόσο πολύπλοκο παιχνίδι είναι και το πόσες πολλές επιλογές έχει. Και βλέπεις αυτό και λες, είναι άνθρωποι. Κατεβήκαν το διάστημα, μήπως και το φτιάξαν. Μήπως είναι όντως mind flayers και το φτιάξαν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και όλα έχουν σκεφτεί κάθε πιθανή βλακή που μπορεί να κάνεις. Δηλαδή, π.χ. η σκέψη, υπάρχει κάτι το οποίο θες να το δοκιμάσεις και λες, αποκλείεται, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα κάνω αυτό το πράγμα. Και πας και το κάνεις. Και υπάρχει διάλογος. Υπάρχει η ατάκα που θα σου πετάξει συμπαίκτη σου μέσα από τα κομπάνια σου. Θα σου πετάξει ατάκα πάνω σε αυτό και λες. Το σκεφτήκαν γι' αυτό. Δηλαδή, έχω δει πάσα βίντεο πάνω στο αντικείμενο και πάνω στο θέμα αυτό. Και είμαι σε φάση. Okay. Δεν ξέρω, παιδιά, ειλικρινά, το Baldur's Gate, όσο είσαι στο mood του να παίξετε ένα παιχνίδι το οποίο είναι D&D based, έχει άπειρες επιλογές. Επίσης κάτι το οποίο, καταρχάς παίξτε το να τελειώσω αυτό που θέλω να πω, είναι άπειρα εθιστικό. Έχει κάτι άλλο, το οποίο ας πούμε ως χαρακτήρας, και μου έχει τύχει με το Witcher για παράδειγμα, και με το Skyrim το έπαθα αυτό, γενικά παίζω. Θα τύχει λόγω δουλειάς, έχω άπειρη δουλειά, ωραία. Και πολλές φορές εμένα η ώρα μου, ας πούμε, για παράδειγμα, αν τώρα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν έχετε δει το ρολόι πίσω, είναι κοντά 1:10 που κάνω το βίντεο. Γιατί τέλειωσα 11 η ώρα, μαγείρεψα λίγο στα γρήγορα και τώρα έκατσα. Λοιπόν, αυτό είναι η καθημερινότητά μου. Για μένα που δουλεύω από γεύματα μέχρι το βράδυ, κάνω μαθήματα ιδιαίτερα, δουλεύω σε φροντιστήριο. Λοιπόν, εμένα αυτή είναι η καθημερινότητά μου. Το πρωί, όταν ξυπνάς, είσαι με την. Με το τέτοιο να κάνω καμιά δουλειά, να πιω ένα καφέ και να πάω για δουλειά μετά. Δεν ξεκινάω μεσημέρι. Δεν έχει την καθαρότητα να κάτσει να απολαύσει ένα παιχνίδι ή οτιδήποτε. Γιατί αν παίζει μεγάλα και βαριά παιχνίδια, θες χρόνο. Α πούμε για παράδειγμα, κάνω ακριβώς το ίδιο πράγμα σε όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή, παίζω το Assassin's Creed, το Odyssey. Ήταν καλοκαίρι όταν το ξεκίνησα. Βασικά, μου στείλανε το παιχνίδι τότε, στην ηλικία του, στην εποχή του. Έκανα λίγο, μετά σταμάτησα λόγω δουλειάς. Καλοκαίρι βρήκα χρόνο και άραξα. Το καλοκαίρι εκείνο λοιπόν, γιατί έκατσα, έπαιξα, έφτασα μέχρι ένα σημείο. Μετά πάλι λόγω δουλειάς, γιατί δεν πρόλαβα, γιατί εντάξει, πέρασε πάρα πολύ καιρός. Θυμάμαι τότε
Είχε γίνει ένα προσωπικό περιστατικό, ρε παιδί μου, και είχα αναγκαστεί να μείνω μέσα στο σπίτι και γενικά δεν είχα διάθεση να ασχοληθώ με κανένα και με τίποτα. Και έκατσα και το έπαιξα, το τερμάτισα, το έλειωσα. Το Witcher, το ίδιο, το ξεκίνησα, αλλά ξέρετε με βαριά καρδιά, περάσαν και ένα 2 χρόνια. Καλά, το Witcher το πήρα το 15, πότε βγήκε, και το τερμάτισα πέρυσι, πρόπερσι, πριν από 2 χρόνια. Δηλαδή μετά από 5 χρόνια. 5 χρόνια έκανα παύση, είχα παίξει 40 ώρες, όχι 40, 25 ώρες, και δεν μου έκανε καρδιά, γιατί το βλέπα και λέω, πώς θα το ξεκινήσω πάλι αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή είναι αυτός ο ψυχολογικός παράγοντας που ξεκινάς και δεν σε τραβάει πίσω, ρε παιδί μου. Ας πούμε το Witcher τα ίδια. Το ποιο άλλο, το Skyrim. Το Skyrim το παίξα το 12. Το πήγα μέχρι ένα σημείο, τι έκανα, έφτασα, ρε παιδί μου, προς το τέλος, αλλά μετά κάπου με κούρασε, κάπου παπαλά. Από το 13-14 πότε ήτανε, όχι ψέματα, το 16 το έπιασα τελευταία φορά. Περάσαν πόσα χρόνια τώρα, το καλοκαίρι το ξανάβαλα όλο και τερμάτισε και όλα τα DLC, καπάκι και όλα. Δηλαδή, το μόνο που μπορώ να πω αντίστοιχο παιχνίδι που δεν με κούρασε πολύ στην αρχή βέβαια, αλλά το τερμάτισε γιατί μ' άρεσε προς το τέλος, ήταν το Days Gone, το οποίο το θεωρώ από τα πιο ωραία. Γενικά, το God of War, τα ίδια το αγόρασα, παύση μετά με βαρδιά καρδιά, απλά έπρεπε να ευθυγραμμιστούν όλοι οι πλανήτες. Ωραία, για να καταλήξω τώρα ότι και με τον Baldur's Gate το ίδιο πράγμα έκανα. Ξεκινάω, μετά πιάσε δουλειά, δηλαδή έπαιξα λίγο, τον Αύγουστο ειδικά έπαιξα αρκετά, Σεπτέμβριο αρχές που ήταν πιο χαλαρά τα μαθήματα. Μετά με τα μαθήματα, άμα δείτε το πώς, γιατί σου δίνει το παιχνίδι στατιστικά τι έχεις παίξει. Από το Steam τα είδα τα στατιστικά αυτά βασικά. Βλέπεις ότι τον Οκτώβριο δεν είχα παίξει καθόλου. Και ήμουν σε φάση. Μπαίνω, δηλαδή γενικά έκανα μια παύση 15 μέρες. Και λέω, όχι ρε, εσύ, δεν θέλω και αυτό το παιχνίδι σαν τα άλλα. Και ήμουν σε φάση, λέω, ας το ξανανοίξω λίγο. Και με το που το ανοίγω, παπ κατευθείαν. Καταρχάς δεν ξέχασα καθόλου τίποτα, ούτε κοντρόλες ούτε οτιδήποτε. Και ήμουν σε φάση τώρα. Έπιανα 11 η ώρα, να ξεκινήσω τέτοια ώρα, για παράδειγμα μια ώρα πριν, και το πήγαινα μέχρι το πρωί. Και είχα κολλήσει ξανά. Και λέω, εσύ αυτό, τόσα παιχνίδια έχω παίξει, δεν το έχω πάθει. Δηλαδή και το Witcher έχει τύχει να το ανοίξω, αλλά δεν με τραβούσε να κάτσω να παίξω. Ό,τι έχω πιάσει από μεγάλο παιχνίδι, δεν με τραβούσε να κάτσω να παίξω. Αυτό είναι το μόνο παιχνίδι το οποίο, ακόμα και κουρασμένος, ακόμα και με παύση, π.χ. μια, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες παύση, πιο μεγάλη παύση που έκανα νομίζω είναι τρεις εβδομάδες. Με το που το άνοιγα, 8 ωράκι ο Κώστας, και μετά κοιμόταν 2 ώρες ο Κώστας και πήγαινε καπάκια για δουλειά. Λοιπόν, οπότε, ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι αυτά τα παιχνίδια που δεν... Λίγα παιχνίδια με έχουν ελκύσει τόσο πολύ να τα ξαναπαίξω, να τα ξαναπιάσω. Δηλαδή, ακόμα και κάνω παύση, δεν το αφήσω να περάσει. Και τώρα σκέφτομαι, το τερμάτισα. Έκανα ένα διάλειμμα, έχω 2 εβδομάδες διάλειμμα. Και σκέφτομαι τώρα, γιατί έβαλα άλλο σκληρό, έβαλα άλλο ένα SSD μέσα και θέλω να, γιατί άλλαξα όλο το library μου, ρε παιδί μου, μέσα στο PC, γιατί έβαλα ένα NVMe και περνάω όλο το library και το αναγκαστικά το απεγκατέστησα από το τέτοιο και θέλω να το ξαναπεράσω. Και τώρα θα το βάλω ξανά για να το παίξω δεύτερο run που σας έλεγα, να παίξω με παρέα. Και είμαι σε φάση αυτό. Θέλω τώρα, το μόνο που περιμένω είναι να βρω χρόνο, μάλλον σήμερα, αύριο θα το βάλω, να κατεβεί, γιατί είναι και μεγάλο το άτιμο, εντάξει, η αλήθεια είναι τεράστιο παιχνίδι. Κατοπλασγίκα πρέπει να είναι αυτό. Μπορεί και λίγο πιο λίγο, λίγο πιο πολύ, δεν το θυμάμαι καλά. Είναι τεράστιο. Να το κατεβάσεις, θες. Άμα έχεις καλό ίντερνετ, ας πούμε με το δικό μου ίντερνετ, κάνει 2-3 ώρες. Που είναι αρκετά καλό. Άλλοι θέλουν παραπάνω. Αλλά, ναι, παίξτε το. Θα το, όσοι είστε στο mood θα το αγαπήσετε. Τώρα αν δεν είναι το mood σας, εντάξει, τι να κάνουμε, γούστα είναι αυτά. Αλλά τώρα μετά από αυτό, επίσης περιμένω να παίξω και το Alan Wake. Το Alan Wake το 2. Όσοι παρακολουθήσατε κάποτε, είναι το πρώτο παιχνίδι που έχω κάνει stream στο κανάλι. Το Alan Wake το 1. Το έχω αγαπήσει αυτό το παιχνίδι. Πραγματικά το έχω αγαπήσει στο Alan Wake. Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, έχει πολύ ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου. Είχα αργήσει πολύ. Το είχα αγοράσει σχεδόν με το που βγήκε, αλλά δεν το είχα πιάσει να το παίξω. Και πριν από μερικά χρόνια, ήμουν στο νησί ακόμα. Πριν από 4-5 χρόνια, παίζει και παραπάνω, πώς περνάει ο χρόνος εδώ μεταξύ. Προ-καραντίνας ήταν όλο αυτό. Έκατσα να το. Προ-καραντίνας.
προ-καραντίνας ήταν αυτό. Παίζει. Έκατσα να το στριμάρω. Και πήγε καλά. Και μ' άρεσε. Και έπαιξα μετά και το American Nightmare. Το έπαιξα 4 φορές. Το έχω παίξει το American Nightmare. Μου άρεσε και αυτό. Βέβαια είχε τα θεματάκια του, αλλά μ' άρεσε. Και τώρα πήρα, το αγόρασα στο Epic Store και αυτό σχεδόν day one. Είναι το δεύτερο παιχνίδι που αγοράζω day one. Δηλαδή δεν πέρασε μήνας που βγήκε και το πήρα και αυτό. Θεωρητικά. Εντάξει, μπορείς να το πεις day 21, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Οπότε θα μπει και αυτό να παιχτεί και αυτό μάλλον θα το στριμάρω. Γι' αυτό όσοι παρακολουθείτε κάτω στην περιγραφή, έχω το κανάλι στο Twitch που έχω. Κάντε ένα follow ρε παιδί μου εκεί, για να σας έρχεται η ειδοποίηση όταν στριμάρω. Να μπαίνετε για παρέα. Γενικά εγώ στριμάρω για να έχω παρέα. Είμαι forever alone όπως καταλαβαίνετε. Οπότε για να έχω παρέα κάθομαι και στριμάρω. Και μ' αρέσει αυτό. Γενικά έχει πολύ, πολύ πιο πλάκα να παίζεις παιχνίδια και να έχεις παρέα μαζί από το να κάθεσαι στο σχολείο και να παίζεις. Γενικά συνειδητοποίησα ότι τέτοιο είμαι. Θέλω να παίζω με παρέα. Δεν μπορώ να παίζω. Γι' αυτό και παίζω online παιχνίδια. Γιατί έχω παρέα ή όχι. Και όταν δεν έχω παρέα δεν παίζω. So simple, so real. Λοιπόν, οπότε κάντε ένα follow από κάτω. Ποιο ψήνεστε, πατήστε το. Επίσης τώρα, μια που τα λέμε και τα έχω πει και στο τέτοιο, και θα σας το λέω τώρα από εδώ και πέρα σε κάθε βίντεο, έχω φτιάξει ένα playlist στο. Ένα wishlist στο Amazon. Αν κανένα σας ψήνεται, ρε παιδί μου, να σαπορτάρει, γιατί πολλές φορές έχει γίνει αναφορά. Κάνε εσύ και για παράδειγμα, τι γίνεται. Είναι το wishlist αυτό, αγοράζετε εσείς, πατάτε εκεί πέρα τι σας ενδιαφέρει από αυτά που έχω βάλει και έρχεται σε μένα απευθείας για να μπορέσω να το κάνω unboxing. Οπότε είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος από το να κάνετε donation ή οτιδήποτε, ό,τι θέλει ο καθένας, να υπάρχει υλικό για το κανάλι και όχι μόνο. Και έχει πολύ πλάκα αυτό και είναι αρκετά ωραίο. Αν κάποιος ψήνεται και ενδιαφέρεται, υπάρχει και αυτή η επιλογή. Όπως έχω φτιάξει και PayPal από κάτω στην περιγραφή, προκειμένου να όποιος ψήνεται για κανένα donation. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να το ανεβάσω και άλλο το κανάλι. Και το τι παίζει είναι κάτι το οποίο το έχω στο μυαλό μου εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά επιτέλους ήρθε η ώρα να το κάνω. Θα μου πεις γιατί δεν το έκανες τόσο καιρό. Έχω άπειρες συζητήσεις με πολλά παιδιά που βλέπουν το κανάλι και το συζητήσαμε και μου λέγανε κάνε. Απλά το θέμα είναι ο χρόνος. Δηλαδή βλέπετε, δείτε τι ώρα είναι. Τώρα θα γυρίσει σε λίγο, προσέξτε το ρολόι από πάνω. Λοιπόν, οπότε με το που το δείτε θα καταλάβετε ότι αυτός ο χρόνος είναι και συνήθως αυτός ο χρόνος δυστυχώς είναι 1 η ώρα το βράδυ. Λοιπόν, και εγώ σε 1 ώρα θα πάω το αργότερο να κοιμηθώ, οπότε καταλαβαίνετε πώς πάει. Αλλά θα το προσπαθήσω και θα το προσπαθήσω και το ρασάρω γιατί είναι κάτι που μου αρέσει. Και θέλω, γενικά μου λείψε το να κάνω και τα live. Έκανα τα live με τα βιβλία και δεν είχαν τρομερή απήχηση. Αλλά αυτά ήταν στο Twitch. Το Twitch είχε πολύ καλή απήχηση, είχε πολύ κόσμο. Εδώ πέρα, εντάξει, είναι μεγάλα βίντεο. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι, έχω να πω πράγματα. Νομίζω ότι σας ενδιαφέρουν κάποιες από εσάς να τα ακούσετε. Θα ήταν ωραίο να τα συζητούσαμε, γι' αυτό θα θέλω να φέρω και άτομα σιγά σιγά, μπορεί να και κάποιος από εσάς, αυτό έχετε στα υπόψη, στα επόμενα επεισόδια που θα κάνω, κάποιοι από εσάς μπορούν να κάνουμε μια κουβέντα βράδυ και να κάτσουμε να συζητήσουμε για παιχνίδια. Αυτό έχει τρομερά ενδιαφέρον, γιατί άλλο να κάνεις μονόλογο και άλλο να συζητάς. Θα φέρω και φίλους μου εδώ να κάτσουμε να τα πούμε, να συζητήσουμε για τα παιχνίδια. Δηλαδή υπάρχει προοπτική για το συγκεκριμένο κομμάτι και θέλω να το ρασάρω γιατί είναι κάτι εξτρά που μου αρέσει. Είμαι εγώ, είναι το Check Tech Now αυτό, δεν είναι μόνο το unboxing, είναι και τα βιβλία, είναι και τα παιχνίδια, είναι και η νοοτροπία, είναι η αντίληψη. Δηλαδή και όχι μόνο για το ποια παιχνίδια παίζω, αλλά και το πώς λειτουργώ ως καταναλωτής παιχνιδιών, πώς λειτουργώ ως παίκτης, πώς λειτουργώ ως Κώστας και όχι μόνο. Οπότε ναι, μπορούμε να κάνουμε άπειρες τέτοιες συζητήσεις και νομίζω ότι αυτές έχουν ενδιαφέρον. Δηλαδή μπορείτε να ράξετε, να πιείτε τον καφέ σας, να κάνετε μια δουλειά και παράλληλα να μ' ακούτε ή να παίξετε το παιχνίδι σας και να με έχετε παρέα από δίπλα. Γιατί εσείς κάνετε παρέα σε μένα και εγώ θέλω να κάνω παρέα σε εσάς. Οπότε νομίζω το ένα χέρι νύβει τ' άλλο και τα δύο το πρόσωπο, λέει η παροιμία. Οπότε ναι, αν σας ευχαριστεί αυτό και σας αρέσει αυτό που είδατε, κάντε ένα σχόλιο από κάτω, πείτε μου
το παίξετε το Baldur's Gate, το παίξετε, θέλετε να το πάρετε, δεν θέλετε να το πάρετε, δεν σας άρεσε. Κάθε άποψη είναι σεβαστή εφόσον γίνεται και εκφράζεται πάντα με σεβασμό προς τους άλλους και πάντα με, με ανοιχτό μυαλό, ώστε να μπορεί να γίνει μια συζήτηση, αν χρειάζεται να γίνει μια συζήτηση πάνω σε αυτό, και να μην είμαστε μονολυθικοί και μονοκόμματοι. Και επίσης, κάντε αν θέλετε κάποιο like, κάποιο subscribe, όσοι δεν το έχετε κάνει ακόμα, οτιδήποτε. Η αλήθεια είναι το check tag now έχει μείνει στάσιμο, αλλά δεν το κατηγορώ. Η αλήθεια είναι ότι όσοι προσπάθει και να κάνουν, εντάξει, υπάρχουν κάποια όρια που δεν μπορούν να ξεπεράσουν. Αλλά δεν με νοιάζει. Όλη η ιστορία γίνεται για να μπορώ να κάνω αυτό. Δεν σας κρύβω, έχω σκεφτεί να το σταματήσω, αλλά είναι τέτοιες στιγμές όπως αυτό το βίντεο για παράδειγμα, και όχι μόνο, που εντάξει, θέλω να εκφραστώ, γιατί τυπικά αυτό είναι αυτό το check techno, το περιβόητο. Είναι ένα κανάλι έκφρασης. Ένα κανάλι έκφρασης από μένα προς εσάς και από εσάς προς εμένα. Λοιπόν, πάλι το σκέιτ. Εν τω μεταξύ, αν το προσέξετε, είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που προσπάθησα, πολλές πρωτιές σε αυτό το παιχνίδι, που προσπάθησα να μείνω σπολιοφρύ όσο μπορώ. Δεν σας είπα τίποτα για το παιχνίδι, για πράγματα, γιατί θέλω να τα ανακαλύψετε μόνοι σας. Είναι άλλο να σας τα λέω εγώ. Εγώ αυτό που θέλω να σας περάσω είναι ο ενθουσιασμός και η χαρά μου για αυτό το παιχνίδι. Μακάρι να βγαίνουν τέτοια παιχνίδια, μακάρι η νοοτροπία του κόσμου να είναι προς αυτά τα παιχνίδια, να τα αγκαλιάσει και να υποστηρίζει αυτούς που τα φτιάχνουν. Και αν βρείτε την ευκαιρία και μπορείτε, υποστηρίξτε το και οικονομικά, πραγματικά. Δηλαδή, είναι τόσες πολλές οι ώρες. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι μπορείς να αγοράσεις ένα παιχνίδι και να περάσεις άπειρο χρόνο με ένα παιχνίδι, αυτό είναι ο ορισμός. Είναι ο ορισμός του VFM. Θα το αγοράσεις 60 ευρώ, 50 ευρώ, 40 ευρώ, πόσο θα το βρεις προσφορά ή όχι. Ο χρόνος που θα περάσεις, ήδη έχω περάσει 216,5 ώρες, το έχω δίπλα και το βλέπω. Λοιπόν, έχω κάνει 32 από τα 54 achievement που έχει το παιχνίδι. Λοιπόν, και ήδη σκέφτομαι να το ξαναξεκινήσω και να ξαναπιάσω και πάλι από την αρχή να το παίξω. Και θέλω, και στο μυαλό μου έχω ότι θα το παίξω όπως θέλω, και μετά θέλω να το παίξω και σε τέτοιο, σε tactician mode, κάτι το οποίο δεν το κάνω ποτέ. Δηλαδή, ακόμα και τα καλύτερα παιχνίδια που έχω παίξει, single player, οτιδήποτε που έχω παίξει, που μετά έχει gameplay, δεν το κάνω ποτέ. Δεν είμαι από αυτούς που θα κάτσουν να παίξω ένα παιχνίδι, να δω την ιστορία και να θέλω να το ξαναπαίξω. Γιατί έχω δει την ιστορία και βαριέμαι μετά. Δηλαδή, πραγματικά, ακόμα και τον Diablo το παίξα μία, άντε βαριά δύο, μετά δεν ήθελα να ξαναπαίξω. Παρόλο που είναι hack and slash και γενικά το βαρέθηκα. Γενικά βαριέμαι εύκολα. Ειδικά αν ξέρω τι γίνεται. Και είναι το μόνο παιχνίδι πραγματικά που ονειρεύομαι το δεύτερο και το τρίτο play. Και γιατί θέλω να δω και τις υπόλοιπες επιλογές που δεν έκανα. Δηλαδή, το έχω κάνει με το, ποιο ήτανε, το Wolfenstein, το New Order. Το έπαιξα μία φορά. Γιατί έχει δύο επιλογές το Wolfenstein, όσοι το ξέρετε. Διαλέγεις κάποιον να σώσεις, κάποιον άλλον, στο δεύτερο play. Το έπαιξα με τη μία πλευρά, μετά το έπαιξα με την άλλη πλευρά. Για να δω και τις δύο επιλογές, τι αλλάζει, τι προσέγγιση μπορείς να κάνεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Εδώ όμως έχει 150 εκατομμύρια επιλογές και θέλω να τις δω όλες. Θέλω να γίνω κακός. Δηλαδή, συνήθως την προσέγγιση μου να είμαι καλός στα παιχνίδια, γιατί αυτό με εκφράζει. Αλλά θέλω να παίξω και να δω πώς είναι να γίνω η κακή εκδοχή του εαυτού μου και να κάνω τις επιλογές του να, τέλος πάντων, Dark Spawn. Θέλω να δω. Αυτό σας λέω. Αν φτάσαμε σε ένα σημείο που ένας άνθρωπος σαν και εμένα, ο οποίος, εντάξει, παίζω, αλλά δεν είμαι κανένα. Εσείς παίζετε πολύ περισσότερο από μένα. Υπάρχουν άτομα τα οποία δεν. Αλλά αν έφτασε ένα σημείο σε έναν άνθρωπο όπως εγώ, που όλη μέρα είμαι στη δουλειά και μετά δεν έχω διάθεση να κάνω τίποτα, και απλά κάθομαι σαν το ζόμπι και κοιτάω βιντεάκια στο YouTube, γιατί απλά δεν έχω αντοχή να κάνω τίποτα άλλο, να θέλω να μπω να ασχοληθώ με αυτό και να θέλω να το επεκτείνω, φανταστείτε πόσο καλό είναι. Παίξτε το. Παίξτε το και θα το χαρείτε. Αυτό σας το υπόσχομαι. Δηλαδή, θα είναι τα καλύτερα ευρώ που θα δώσετε σε παιχνίδι. Και ειδικά αν είστε στη φάση του D&D, roguelike παιχνίδια, οτιδήποτε, σας αρέσουν τα spells, σας αρέσουν οι προσεγγίσεις και ναι, αυτό είναι για σας. Και είναι από τα παιχνίδια τα οποία θα τα θυμάστε για μια ζωή. Και πιστεύω ότι το συγκεκριμένο, και χαίρομαι
Και είναι μια κουβέντα που την κάναμε με τον κολλητό μου και το είπαμε αυτό το πράγμα. Επιτέλους, είμαστε μέρος της ιστορίας του συγκεκριμένου παιχνιδιού από την πρώτη μέρα. Δηλαδή, εμένα αυτό το πράγμα με χαροποιεί. Το ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι το χάρηκα από την πρώτη μέρα που βγήκε, γιατί συνήθως, με ξέρετε, εγώ πάντα, και το έλεγα και το λέω, παιχνίδια παίρνω αφού περάσει καιρός και πέσουν, γιατί δεν καίγομαι. Και λέω, αφού θα τα παίξω, που θα τα παίξω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εντάξει, θα βγει και ένα παιχνίδι, είναι πολύ ακριβό για μένα. Εντάξει, δυστυχώς δεν έχω τα άπειρα λεφτά για να υποστηρίξω και να αγοράσω πράγματα. Και μην νομίζω ότι είναι και τόσο μεγάλο το κανάλι που μου στέλνουν το μεταξύ. Άσπρες τρίχες δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, ότι μου στέλνουν πράγματα και εννοώ παιχνίδια και αυτά. Με το σταγονόμετρο, μην φανταστείτε πλέον δεν μου στέλνει κανένα τίποτα. Αλλά τέλος πάντων, στο διατάφτα. Το συγκεκριμένο, είμαστε μέρος. Και πραγματικά είναι πολύ όμορφο συνέστημα. Ξέρεις ότι ξέρεις, αυτό το παιχνίδι, και θυμηθείτε με, ήδη το ξέρετε, είναι σημείο σταθμός στο gaming. Δηλαδή, πραγματικά είναι από τα πράγματα τα οποία θα τα θυμόμαστε για πολλά χρόνια. Και ήμασταν κομμάτι σε αυτό. Εγώ ήμουν κομμάτι σε αυτό, δεν ξέρω για εσάς, αλλά ελπίζω και εσείς να γίνετε κομμάτι αυτού του παιχνιδιού και να το καταλάβετε, να το βιώσετε όπως το βιώσαμε και εμείς και το βιώνουμε, ότι πραγματικά είμαστε κομμάτι της ιστορίας. Και είναι πολύ ωραίο το συνέστημα να είσαι κομμάτι της ιστορίας, γιατί συνήθως τα βλέπουμε μετά από τόσα χρόνια και λέμε το ένα, το άλλο, το παράλληλο, το παραδίπλα. Αλλά αυτό όντως είναι σταθμός. Και είναι ένας σταθμός που ανεβήκαμε σε αυτό το σταθμό στο τρένο και προχωράμε. Λοιπόν, αυτά από μένα για το Baldur's Gate. Baldur's Gate 3. Παίξτε το, ξαναλέω, παίξτε το. Εμείς θα τα πούμε, μέσα στην εβδομάδα θα κάνω κάποια unboxing. Νομίζω έχω ένα unboxing να σας δείξω σίγουρα, έχω κι άλλα. Αλλά θα σας βγάλω ένα unboxing τώρα μέσα στην εβδομάδα. Προσπαθήσω να κρατήσω πρόγραμμα, πρώτη φορά στη ζωή μου κι εγώ. Και το συγκεκριμένο λοιπόν το τι παίζει θα είναι τώρα το επόμενο Σάββατο θα ξαναβγεί. Το βλέπετε τώρα εσείς Σάββατο. Οπότε το επόμενο Σάββατο θα δω τη θεματολογία θα πιάσω. Θα σας το αφήσω έκπληξη, να μην σας το σποιλάρω. Αλλά σε περίπτωση που έχετε όρεξη να μου πείτε και εσείς ιδέες, γιατί έχω εγώ τις δικές μου ιδέες, αλλά μ' αρέσει να ακούω και τις δικές σας ιδέες, γιατί τυπικά εγώ τα λέω, αλλά και εσείς τα ακούτε. Οπότε γιατί να μην συζητήσω κάτι που σας ενδιαφέρει. Μπορείτε να μου πείτε οτιδήποτε θέλετε για να πιάσω θέμα από τα επόμενα τι παίζει. Λοιπόν, αυτά από μένα, Κώστας, Check Tech Now, κλασική ατάκα εδώ και 14 χρόνια. Βασικά ψέματα. 11 χρόνια στο YouTube με αυτό το κανάλι. Και άλλα... Το 2007 πόσο είναι? 17 χρόνια! Θεωρούμε και επίσημα ο πιο αρχαίος Έλληνας YouTuber με διαφορά. Βασικά παίζει να είμαι πιο αρχαίος Έλληνας. Άσχετα, άμα δεν θα αναγνωριστεί ποτέ αυτό. Λοιπόν, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γράψτε μου στα σχόλια αν σας άρεσε, αν θα το παίξετε. Τι θέλετε να παίξετε. Και επειδή ψήνω τρελά τώρα, γιατί έχω μπει σε αυτό το mood πλέον, που η φάση πώς θα πάει. Είδατε, 11 η ώρα τελειώνω, 11.30. Θα αράζω. Και μέχρι τις 1-2 που πάω για ύπνο, ρε παιδί μου, θα αρχίσω να παίζω λίγο στο Twitch. Το επόμενο είναι το Alan Wake, λογικά, που θα στριμάρω. Οπότε έχετε το νου σας. Λοιπόν, από κάτω είναι στην περιγραφή ό,τι χρειάζεστε. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Νύχτα, απόγευμα, βράδυ, ό,τι θέλετε. Σας χαιρετώ. Γεια σας.